Λοιπόν, φίλοι μου, να δούμε ένα ξεκοτσάρισμα και ένα κοτσάρισμα. Πώς γίνεται, για όσους δεν ξέρουμε. Να τοποθετούμε τα σπιράλ και τα ρεύματα στη θέση τους χωρίς να μπλέκονται. Αφού τα βγάλουμε, κατεβάζουμε ποδαρικά. Όταν τερματίσουν τα ποδαρικά στο έδαφος, δίνουμε λίγο παραπάνω. Μία στροφή στην ουσία, ώστε να πάρει λίγα μπόσικα το πέταλο και να μην κάνουμε ζημιά. Πατάμε την ασφάλεια ή τραβάμε ανάλογα πως είναι και το κλειδώνουμε στη θέση του. Και αφού κάνουμε αυτό, φεύγουμε μπροστά και χαμηλώνουμε ελαφρώς τα μάξι. Αλλά με την κίνηση που δίνουμε μία στροφή παραπάνω και κλειδώνουμε, αλλά και ξεκοτσάρουμε άνετα. Δεν χρειάζεται καν κατέβασμα. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι πίσω εκεί. Δεν την πήρε. Τα ανταλικάκια είναι λίγο πιο δύσκολα από τις μεγάλες, γιατί δεν έχεις καλή επαφή οπτική. Το φουσκώνουμε ώστε να μην χτυπήσουμε τα ποδαρικά. Κούμπωσε. Εγώ τα βάζω με τη σειρά που τα βγάζω. Αν και κανονικά πρέπει να βάζουμε πάντα πρώτα το ρεύμα. Αλλά το κάνω αυτό για να μην μπλέκονται. Το πιέζουμε και το κατεβάζουμε προς τα κάτω. Χαλάσει. Αλλά με το σάλιο όλα γίνονται, όπως λένε πάλι, σάλιο αδέρτα. Εκτός από αυτούς που έχουν ζάχαρο, που δεν έχουν σάλιο. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα μας βάλουν το κοντέινερ. Τσεκάρουμε να έχει κλειδώσει. Τώρα δεν έχει κλείσει καλά. Κάνουμε μία μπροστά
ώστε να κουμπώσει και να είμαστε σίγουροι, έτσι. Τι εννοώ, κάνουμε μπροστά. Τραβάμε και φρενάρουμε δυνατά. Τώρα έχει κουμπώσει, είναι έτοιμο αυτό. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γράψτε μου σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε. Αν κάτι δεν καταλάβατε, να σας το εξηγήσω. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.